αποδειχθεί ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι ο πραγματικός Παναθηναϊκός που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Όμως αποκολλώγεται, μπήκαμε χαλαρά μέσα στο παιχνίδι. Παίξαμε δύο πρώτα σετ πάρα πολύ χαλαρά, χωρίς συγκέντρωση προσοχής. Το αποδίδω στην υπερβολική θέληση των παιχτριών να παίξουν πάρα πολύ καλά. Πραγματικά το ήθελαν να παίξουν πολύ καλά. Όμως αυτό το πράγμα που δημιούργησε πιθανότατα άγχος και δεν τους βγήκε τίποτα. Στο τρίτο σετ νομίζω ότι χαλάρωσαν μετά το κέρδισαν έστω και δύσκολα αυτό το δεύτερο σετ. Μπήκαν μέσα, όμως παρόλα αυτά ήμασταν 21-2 και κάναμε ένα μείον 10 μηδέν. Αυτό μου θύμισε Λασόνα, μου θύμισε πάλι τα νεκρά διαστήματα. Θα δουλέψουμε στην προπόνηση, δουλεύουμε συνέχεια, μήπως αυτό το πράγμα πρέπει να το ξεπεράσουμε. Πρέπει αυτά τα νεκρά διαστήματα να εκλείξουν από μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό και θέλει να παίζει τις άλλες ομάδες στα ίσια. Να πούμε λίγο για το φιλικό που πηγαίνετε στην Άξο και στη συνέχεια για το παιχνίδι του Στράχωνος που έχετε. Πράγματι γίνεται ένα φιλικό με την Άξο μεθαύριο τη Δευτέρα με την τοπική ομάδα, την ομάδα η οποία θα διεκδικήσει την άνοδο στην Αθήνα. Και αμέσως μετά, το επόμενο Σάββατο, παίζουμε τους Στράχωνες. Εμείς κοιτάζουμε παιχνίδι με παιχνίδι, κοιτάζουμε να μαζεύουμε τους τρεις βαθμούς και τους ώστε το τέλος να κάνουμε τη σούμα. Και ένα σχόλιο για την απώλεια του Νίκου Πάνιτσου. Πραγματικά ήταν ένας εξαίρετος άνθρωπος. Εμένα ποτέ δεν είχε παίξει σαν διαιτητής, όμως σας λέω ότι ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Λυπάμαι πάρα πολύ όσον αφορά την οικογένειά του, τα συγκεκριτήριά μου, τα μερμόνατα. Εξαίρετος, ηθικός, με το χαμόγελο στα χείλη, μεγάλη λύπη.